Καλημερούδια, τι μου κάνετε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Λοιπόν, σήμερα αποφάσισα, μια και είναι πάρα πολύ βροχερή μέρα, δεν μπορούμε ούτε καν να βγούμε έξω για βόλτα, θα είμαστε μέσα στο σπίτι όλη μέρα. Να σας δείξω τη ρουτίνα του μικρούλη που μου τη ζητάτε πάρα πολλές μανούλες, να δείτε τι ώρες κοιμόμαστε, πώς τρώμε, τι ώρα κάνουμε το μπανάκι μας και αυτά. Οπότε έτσι είπα να ξεκινήσει η μέρα. Θα σας δείξω λίγα πλάνα. Θα σας δείξω βασικά όλα τα πλάνα από όλη την ημέρα στην αρχή. Και στο τέλος του βίντεο, κανονικά θα συνεχίσουμε με το να ανοίξουμε τα κουτάκια μας. Παιδιά, έχω δύο μέρες που έχω ξεχάσει να βάλω τα πλάνα με τα κουτάκια. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Αλήθεια, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Και κοιμάμαι νωρίς. Δεν είναι ότι κοιμάμαι αργά και να σας πω ότι κοιμάμαι αργά και δεν χορταίνω ύπνο και ξεχνάω πράγματα. Ξεχνάω κι εγώ. Ξεχνάω. Και κάπως έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Συνήθως ο Αλέξανδρος ξυπνάει γύρω στις 7.30. Κάποιες φορές 6.30, τις περισσότερες φορές είναι 7.30. Κάποιες φορές μπορεί να κάνει τη χάρη στη μαμά και στον μπαμπά για να ξυπνήσει 9. Οπότε το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να αλλάξουμε πάνα. Και τον πηγαίνω μετά, τον αφήνω στον κανάκι στο κρεβάτι. Πηγαίνω, το φτιάχνω γάλα, τον ταΐζουμε στο κρεβάτι. Και με το που πιω όλο του το γάλα, μετά ξανακοιμάται και ξυπνάει γύρω στις 8.30 με 9. Άρα θέλει δηλαδή γύρω στη 1 με 1.5 ώρα ακόμα ύπνο. Αφού το φτιάξω το γαλατάκι, βγάζω και τα φρούτα που θα φάει από το ψυγείο για να πιάσουν θερμοκρασία δωματίου. Και εδώ έχει έρθει η ώρα μάλλον που ξεκινάει κανονικά η μέρα μας, που ο Αλέξανδρος έχει ξυπνήσει για τα καλά. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε τώρα είναι να αλλάξουμε πάλι πάνω και να βάλουμε τα ρουχαλάκια μας. Βγάζουμε τα πιτζαμάκια και βάζουμε τα ρουχαλάκια που κυκλοφορούμε μέσα στο σπίτι. Και πηγαίνουμε κατευθείαν μέσα στο σαλόνι για παιχνίδι, πολύ παιχνίδι. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχει και το αγαπημένο του υποβρύχιο που σας είχα δείξει. Τρεις ώρες μετά από το τελευταίο του γεύμα, δηλαδή το γαλατάκι που ήπια, θα φάει και το φρουτό κρεμά του. Είναι ανάλογα την ημέρα, δεν έχω συγκεκριμένα φρούτα, ανάλογα το τι έχουμε στο σπίτι, ανάλογα τα φρούτα εποχής. Δεν τρώει κάτι συγκεκριμένο, σίγουρα τρώμε συνέχεια μπανάνα γιατί του αρέσει πάρα πολύ η μπανάνα. Τώρα στο συγκεκριμένο πλάνο που βλέπετε έχω βάλει ακτινίδιο και αχλάδι. Αλέξανδρε, yummy! Αφού φάει τα φρούτα του, μετά πηγαίνουμε για έναν 20 λεπτό γρήγορο ύπνο που τον έχει ανάγκη και μετά για το μεσημεριανό του γεύμα. Τώρα έχει έρθει η ώρα για το μεσημεριανό του που έχουμε μοσχαράκι, κολοκύθα, πράσο, γλυκοπατάτα, κολοκύθα κανονική, την ξαναείπα, κολοκύθα κανονική. Το μεσημεριανό μας γεύμα το τρώμε 2 η ώρα και μετά μέχρι τις 3 κάθεται να συνεχίσει το παιχνίδι του, πίνουμε λίγο νεράκι, τον αφήνουμε έτσι λίγο και να χωνέψει και μετά πηγαίνει στην κούνια του, αφού του έχουμε αλλάξει πάλι μια πάνα. Τον αφήνουμε εκεί πέρα με το περιστρεφόμενο της Fisher-Price που βλέπετε στην κούνια του αυτή τη στιγμή, το οποίο του αρέσει πάρα πολύ, τον ανορίζει ένα συγκεκριμένο ήχος που έχει και κοιμάται μέχρι τις 6 συνήθως. Δηλαδή θέλει έναν τρίωρο περίπου ύπνο το μεσημέρι για να μπορέσει να είναι πιο άνετος. Η συνέχεια από τη ρουτίνα του Αλέξανδρου είναι ότι ξύπνησε από τον μεσημεριανό του ύπνο. Συνήθως κοιμάται 3 με 6. Έφαγε την κρεμούλα του την απογευματινή. Και από την ώρα που τρώει την απογευματινή του την κρέμα, μετά έχει παιχνίδι μέχρι και τις 9, που θα δείτε μετά, θα πιούμε το γαλατάκι μας. Τον αφήνουμε μετά μέχρι τις 9.30 και στις 9.30 κοιμάται για το πρωί. Και τις ημέρες που είναι να κάνει μπάνιο, κάνει γύρω στις 8.30. Σήμερα δεν είναι μια μέρα που θα κάνει μπάνιο, είναι η αλήθεια. Αλλά γύρω στις 8 τον κάνουμε μπανάκι πριν φάει το γεύμα του. Και τώρα είναι η στιγμή που θα καθίσουμε να ανοίξουμε τα κουτάκια που δύο μέρες σας τα χρωστάω. Εγώ τα άνοιγα τα κουτάκια, απλά ποτέ δεν έβαζα τα πλάνα μέσα στο βίντεο. Ελπίζω σήμερα να μην γίνει αυτό, γιατί όταν είναι να κάνω τα κουτάκια βάζω άλλη κάρτα μέσα και ξέχναγα απλά να τα προσθέσω. Τέλος πάντων, τώρα έχω κρατήσει την ίδια κάρτα για να μην τα ξεχάσω. Για να δούμε τι έχει. Έχει ένα κραγιονάκι σε ένα πολύ ωραίο χειμερινό χρώμα εδώ στο κουτί της NYX και το κουτί του Look Fantastic. Τι έχει μέσα.
Για να δούμε τι έχει μέσα. Έχει ένα Super Glow Hyaluronic Ne Serum. Αυτό εδώ το προϊόν. Δεν έχω να σας δείξω Moroccan Oil, διότι την πρώτη μέρα που ξέχασα να σας βάλω τα πλάνα, όπως σας είπα, απλά μου τη βάρεσε και τα άνοιξα όλα γιατί ήθελα να δω τι περιέχει μέσα. Μην φανταστείτε κάτι λαδάκια και κάτι τέτοια. Νομίζω να μην σας το έχω δείξει αυτό το πλάνο, τώρα από αυτά τα πλάνα που ξέχασα να βάλω. Πέρα από τα κουτάκια, ήθελα βρε παιδιά να σας πω και ένα τεράστιο συγγνώμη, θα το ξανακάνω σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Πέρα από κορίτσια, εντάξει, είμαστε ένα κανάλι εδώ πέρα που μιλάει για μορφιά και διάφορα άλλα τέτοια. Έχω και αγόρια στην παρέα και κάθε φορά λέω γεια σας κορίτσια και θα πεις γεια στα κορίτσια. Λέω στην Αλέξανδρη και όλο αναφέρομαι σε κορίτσια, ενώ έχουμε και αγόρια που μου στέλνουν καθημερινά μηνύματα και τέτοια. Ακόμα δεν μου έχει πει κανείς κάτι, αλλά κάποια στιγμή και θα έχει και δίκιο, αλλά ξεχνιέμαι συνέχεια, δεν ξέρω για κάποιον λόγο έχω στο μυαλό μου ότι έχουμε μόνο κορίτσια εδώ στην παρέα, αλλά όχι, έχουμε και αγόρια. Την απογευματινή ρουτίνα του Αλέξανδρου Δέσσα, εννοώντας την απογευματινή, το απογευματινό του γεύμα, δεν είχε πάρα πολύ κέφι, δεν ξύπνησε πάρα πολύ καλά και δεν ήθελα να τον ζωρίσω. Οπότε είπα να μην σας τραβήξω πλάνα. Είχε απλά έφαγε την κρεμούλα του και τώρα απλά περιφέρεται εδώ πέρα στο σαλόνι και παίζει και πηγαίνει μέχρι το δωμάτιο του, ξαναγυρνάει, αυτά κάνει στην ουσία. Και κάπως έτσι πέρασε άλλη μια ημέρα και εδώ ετοιμάζω το βραδινό γαλατάκι του Αλέξανδρου. Ο Αλέξανδρος εδώ πέρα πίνει το γάλα του. Έχει εκπαιδευτεί τώρα και πίνει μόνος του. Αυτό το μπουκάλι το πλαστικό που σας είχα δείξει βοηθάει πάρα πολύ, οπότε αν είσαστε και εσείς σε αυτή την φάση και έχετε γυάλινα, καλύτερα να πάρετε πλαστικά, γιατί είναι πολύ πιο ελαφριά και τα βοηθάει περισσότερο. Τώρα η ώρα είναι 9.30 και έχουμε έρθει εδώ πέρα στην Αλαξιέρα με τον Αλέξανδρο να βάλουμε το πιτζαμάκι μας, να αλλάξουμε την πάνα μας, να βάλουμε τον ήχο αυτόν που σας έλεγα πριν από το περιστροφόμενο Fisher Price. Είναι το πράσινο το κουμπάκι, αυτό πατάω για όσες το έχετε για να ξέρετε ποιο μας αρέσει, και να κοιμηθούμε και ελπίζουμε να ξυπνήσουμε πάλι 7.30-8. 7.30-8. Άλλο ένα vlog μας έφτασε στο τέλος του και κάπως έτσι θα σας χαιρετήσω. Θα σας πω καληνύχτα, αν και το βλέπετε πάρα πολλές μέρες, αλλά εντάξει, δεν ξέρω, μου βγαίνει να λέω έτσι καλημέρα το πρωί και καληνύχτα το βράδυ. Και θα τα πούμε πάλι αύριο που θα σας δείξω ένα τέλειο δέμα που μου ήρθε, πάρα πολύ ωραίο και μοσχομυρωδάτο. Το έχω αφήσει έξω και μυρίζει όλο το κλιμακοστάσιο Χριστούγεννα. Θα σας το δείξω αν σας αρέσουν και σας έτσι χριστουγεννιάτικες νότες στο σπίτι, να πάρετε μια ιδέα και για δώρο μπορείτε να πάρετε μια ιδέα από αυτό και είναι κάτι που μπορείτε να βρείτε και στο σούπερ μάρκετ και για το σπίτι σας, αν θέλετε να μυρίζει πάρα πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα. Σας αφήνω και θα τα πούμε πάλι αύριο. Φιλάκια πάρα πολλά.